Πρόεδρε, υπάρχει ένα μπέρδεμα τουλάχιστον. Θα κριθεί και από την απάντηση σας αν είναι μπέρδεμα, είναι και σκεμμένο αυτό που γίνεται. Εμείς βάλαμε θέμα να συζητηθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό που γίνεται εκεί στον χώρο των λοιμασμάτων, ειδικότερα με την ΟΗ ΛΟΑΝ. Δηλαδή, υπάρχει μια σοβαρή επιβάρηση. Φαίνεται σαν μια δυσοσμία, οι Πειραιώτες Περιφερειακοί Σύμβουλοι σίγουρα το γνωρίζουν, γιατί υπήρξε και μια αντίστοιχη σύσκεψη για αυτό το θέμα. Έχουν καταγραφεί μετρήσεις πτυτικών ενώσεων του θείου και βενζολίου πάνω από τα όρια. Δηλαδή, και επειδή αυτά ξέρετε μπορεί να φαίνονται και ψηλά γράμματα, βενζόλιο πάνω από τα όρια σημαίνει λευκαιμία καρκίνου. Το λέω έτσι απλά, χοντρά, για να γίνει κατανοητό. Για να καταλάβω, άρα θέλετε το αποσύρετε ως εκτός ημερησίας, το λέω διαδικαστικά τώρα. Το αποσύρουμε για να τεθεί, να τεθεί στο επόμενο, αν δεσμευτείτε ότι στο επόμενο συμβούλιο θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, ή τέλος πάντων να δεσμευτείτε τώρα πότε θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, έτσι θα αποσύρουμε την όποια κουβέντα. Εμείς ζητάμε, εάν ήταν εδώ μάλιστα ο Περιφερειάρχης, θα του λέγαμε να δεσμευτεί στο αμέσως επόμενο συμβούλιο. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Να σας πω. Είναι γνωστές οι κινητοποιήσεις των φορέων για αυτό το πρόβλημα. Είναι γνωστό σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους του Πειραιά, γιατί έκανε μια συνάντηση η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης μετά από πρόταση του Δημάρχου του Κερασινίου με διάφορα θέματα και με αυτό μέσα. Επομένως, είναι όλοι ενήμεροι για το θέμα. Δηλαδή, η διοίκηση έχει γνώση. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Απασχολεί τους κατοίκους. Κάνουν κινητοποιήσεις και συσκέψεις. Όταν κάναμε το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο 11 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε κινητοποίηση εκατοντάδων κατοίκων για αυτό το θέμα. Άρα, δεσμευτείτε ότι θα είναι στο αμέσως επόμενο συμβούλιο θέμα. Παρακολουθήσαμε όλοι. Οι μετρήσεις γίνονται ένα ολόκληρο χρόνο. Σε μια εβδομάδα κλείνουν ένα ολόκληρο χρόνο. Τουλάχιστον τα επίσημα. Δηλαδή, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λέει 10 μέρες κοσκινίζει. Δεν χρειαζόμαστε άλλο χρόνο. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος του Κερατσινίου που βρέθηκε εκεί μας είπε με σαφήνεια ότι προσδιορίζουν την περιοχή που είναι, δεν υπάρχει άλλος χώρος που να επιβαρύνει, δηλαδή περιβαλλοντικά, παρά η ΟΗ ΛΟΑΝ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να περιμένουμε. Και σε τελευταία ανάλυση γνωρίζουμε το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί θα σας πω ότι σταματάει η λειτουργία των σχολείων όταν υπάρχει αυτή η ανυπόφορη δυσοσμία. Σας λέω ένα που φαίνεται. Πέρα από τις μετρήσεις για το βενζόλιο που πραγματικά βάζουν και θέμα κινδύνου ζωής. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα χρόνο για χάσιμο. Στο επόμενο συμβούλιο πρέπει να γίνει συνεδρίαση.